Θα ήθελα τόσο πολύ να σε εντυπωσιάσω. Η μοναδική μας νύχτα ήταν ξαφνική και σύντομη, σαν μια μπόρα. Ούτε που πρόλαβα να αρχίσω, ούτε που πρόλαβα να σου πω τη μοναδική μου ιδιότητα. Είμαι συλλέκτης. Μαζεύω το πιο σκληρό και άγριο πράγμα του κόσμου. Στιγμές. Όταν έχω αυτό το ξαφνικό πόθο να πετάξω και δεν έχω που να πετάξω, κρύβομαι στη συλλογή μου, γεμάτη καφέδες, μποξέρ, χορευτές, τυχαία αγγίγματα, βρισιές, τρυφερούς παρανόμους, στοές, συναντήσεις, κραυγές, σιωπές, χωρισμούς, λόγια. Έτσι κι αλλιώς τα πράγματα θα κυλήσουν όπως θέλουν αυτά. Η ζωή ξέρει. Κι εγώ την εμπιστεύομαι. Είμαι από αυτούς που πάντα κάπνιζαν φτηνά τσιγάρα. Μπορείς σε παρακαλώ να ηρεμήσεις. Σου είπα, μου τελείωσε η μπαταρία. Σε παρακαλώ πολύ, έλα να με πάρεις, γιατί περιμένω ταξί τόση ώρα και δεν βρίσκω. Αφού σου είπα. Ναι. Σου είπα, μου τελείωσε η μπαταρία. Τι πάει να πει, δεν θέλω να ξέρεις που είμαι. Σε παρακαλώ πολύ, ας τις στέρεις και... Καλησπέρα. Είσαι έτοιμος. Γεννήθηκα έτοιμος. Κάθε πρωί θα με δεις να δίνω στον εαυτό μου 10 δευτερόλεπτα για να καταλάβω πού βρίσκομαι και γιατί. Ακολουθούν 5 δευτερόλεπτα για να αποδεκτώ την ολοκληρωτική μου ανικανότητα για οποιαδήποτε εργασία. Η συνειδητοποίηση της τραγικής οικονομικής μου κατάστασης είναι ακαριαία. Γεγονός που με βοηθάει να κερδίσω χρόνο και να τον αφιερώσω στα ψάρια μου. Υπάρχουν στιγμές που θέλω να τους πω τα πάντα για τη ζωή μου. Όμως ακόμα και αν δεν ήταν κουφά, η μνήμη τους δεν διαρκεί πάνω από 3 δευτερόλεπτα, όσο μια βόλτα με στη γυάλα. Ίσως γι' αυτό στα μάτια τους μπορώ να δω ολόκληρη τη ζωή μου. Ένας επαναλαμβανόμενος τροβιλισμός, ένα χαρούμενο τίποτα. Αυτές είναι οι πρώτες στιγμές της μέρας που έρχεται να με σώσει η έμπνευση. Ο κόσμος βασίζεται στο χάος και εγώ θα το διασχίσω χωρίς να ψάχνω για λογική σειρά. Αυτή είναι η ζωή μου. Συνεννοηθήκαμε. Όχι, αγόρι μου. Αυτό δεν είναι επάγγελμα. Είναι λειτουργήμα.
Πίνεις αλκοόλ για να ξεχάσεις και καφέ να θυμηθείς. Και σκουλεύουν όλη τη δόξα οι μπάρμεν, οι χλεχλέδες. Το μπαρ. Το μπαρ είναι η ψυχολογική τουαλέτα. Σε μετά να έχεις και τα παγάκια και τα μπουκάλια πάνω, να ζαλιστείς και να ξεράσεις πιο εύκολα τα υπαρξιακά σου. Ενώ το καφέ. Είναι ο καθρέφτης πάνω από τον νυχτήρα κάθε πρωί. Έτσι. Ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμό να πούμε. Να σε πάρει εσύ. Καλημέρα. Ναι, γεια. 2030. Έχεις οικογένεια, παιδιά, ένα σύζυγο, λεφτά και τυχαία περνάς από το συγκεκριμένο καλό τηλέφωνο και σκέφτεσαι ότι εκείνος ο άντρας που του είπες όχι ίσως να ήταν ο άντρας της ζωής σου. Άσε με να αποδείξω ότι δεν είμαι ο άντρας της ζωής σου. Μη μου κλείσε το τηλέφωνο. Πρέπει να κλείσω. Συγγνώμη. Είδα ότι περιμένεις ένα σημαντικό τηλεφώνημα, έτσι δεν είναι? Ναι. Είδα ότι η κάρτα σου έχει ένα πρόβλημα. Ναι. Μην το πάρεις σαν εκβιασμό, αλλά μπορώ να σου δώσω τη δικιά μου, αρκεί να περπατήσουμε μέχρι το άλλο τηλέφωνο. Γιατί? Αυτό δεν σου κάνει? Ναι, μου κάνει. Μου κάνει. Απλά επειδή είδα μια ένταση πριν και σκέφτηκα ότι... Ναι, εντάξει. Είναι μακριά. Ποιο? Μέχρι το επόμενο καρτοτηλέφωνο. Εντάξει. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Υπάρχει ένα καρτοτηλέφωνο, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος πιο εκεί, αλλά κατά τη γνώμη μου καλύτερα να πάμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Είμαι πιο σίγουρος. Αλλά εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, πάμε και από εδώ. Αγαπώ τα καφέ, όπως άλλοι αγαπούν τα ταξίδια. Μια βαριά βιομηχανία χαμένου χρόνου, ένα απόλυτο μυστήριο. Η τέχνη του να επιτρέπει στον καιρό να κυλάει και να μην αφήνει πάνω σου σημάδια. Μια ευγενική πράξη απέναντι στον εαυτό σου. Και γιατί όχι, απέναντι στην ανθρωπότητα. Δηλαδή, αν έρθει εσύ την Κρόφορτ και σου στηθεί, εσύ πέρα βρέχει. Το σπέρμα δεν είναι για πέταμα. Το ότι θέλει όλη η ανθρωπότητα να εξπερματώσει απάνω της. Εσύ δεν γεννάτε. Μπορεί να μην θέλει να συνουσιαστεί ο κύριος. Υπάρχει πρόβλημα δηλαδή. Βρε, δόλος ο κόσμος θέλει να επιδείξει. Δηλαδή, εσύ τι είσαι ο μάγκας και εγώ τι είμαι ο μαλάκας. Επαναλαμβάνω. Το σπέρμα δεν είναι για πέταμα. Και για να κλείσει αυτό το κεφάλαιο, είτε έρθει, είτε δεν έρθει η Σίντι, εγώ έχω πάρει την απόφασή μου. Να δωρήσω το σπέρμα μου στη φιλοσοφία. Διαβάζω τρεις αθλητικές εφημερίδες την ημέρα. Υπάρχει πρόβλημα? Και η ματαιότης έχει το νόημά της. Βρε, πάει να δουλέψεις. Εγώ δεν είμαι ρεμάλι. Εγώ είμαι αυτός που είμαι. Κατάλαβες? Τι λέει η φιλοσοφία γι' αυτό? Η συζήτηση έχει αποσυντονιστεί τελείως. Τι πίνει ο κύριος από εμένα, ναι. Υπερέτη. Χθες το βράδυ τηλεφώνησε ο Πλάτων. Ο φιλόσοφος. Ποιος άλλος? Και τι σου είπε? Άσε, μη μάθεις. Θα μπλέξεις. Άντε γάμισε. Ρε, γαμίσου! Γαμίσου! Εσύ μην πα! Πάντως νομίζω έκανες... έκανες πολύ καλά που... Πού? Δέχτηκες να... Εγώ πάντως χάρηκα πολύ που... Είναι μακριά. Όχι, δεν είναι μακριά. Νομίζω ότι θα πάμε ή από εδώ ή από εκεί. Αποφάσισα. Όχι, από εκεί. Ωραία. Υπάρχουν χιλιάδες τρόποι για να ξεκινήσει μια ερωτική ιστορία. Αλλά μόνο ένας για να τελειώσει. Η ρήξη. Είχε συλλογή από τσόντες το τίποτα. Ολόκληρη συλλογή. Σένα είχε και σελιδοδείκτη. Τον λυπήθηκα.
Πήρα όμως αυτό που μ' άξιζε. 1,90 και γυμναστής στο σώμα του. Κάνεις μάθημα ανατομίας στο σώμα του. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι έχουμε τόσους μυές. Να πεις πού να το φανταστώ, πού να το δω τόσα χρόνια. Στο Θανάση, τον άντρα του ενός μυός. Με κάνει και αισθάνομαι φοβερή, ερωτική, τρυφερή. Με λέει μουνάρα. Μουνάρα! Όλος δεν με είχε πει ποτέ έτσι. Δεν είχε το θάρρος να μου πει, στον έκου κλέμω με να μ' αρέσουν οι γυναικάρες με τις σιλικόνες. Τόλης. Αν είναι δυνατόν. Τόλης. Τα έφτιαξε με κάποιον που τον λένε Τόλη. Και να σου βάζεις μπροστά και γίνεται Τσόλης. Άσε που είναι και σφίχτης. Θα του φωνάζουν στο γυμναστήριο σπρώξε ρε Τσόλη. Θανάσης ρε. Αθανάσιος. Ελληνικό, ορθόδοξο, αρσενικό, χωρίς υπεκφυγές. Αντρίκιο, ρε! Και ξέρεις, σε αυτούς από την πολύ γυμναστική δεν τους σηκώνεται. Τόσο χαμηλά έπεσε. Αλλά δεν θα ρίξω εγώ το επίπεδο της συζήτησης. Φτάνει πια. Αρκετά. Χόρτασα. Δεν θέλω να γαμίσω άλλο. Ψάχνουνε για άντρες με κορμάρες. Υπάρχει καμιά που να ψάχνει για άντρες με ψυχάρες. Τεράστια συνωμοσία. Συγγνώμη, δηλαδή, όχι επειδή είμαι ωραίος τύπος. Ωραίος είσαι. Κάθε άνθρωπος που χαμογελάει είναι ωραίος. Α, με άλλα λόγια, αν είσαι λίγο τι καμπούρης, έχεις αυτιά μέχρι τον ώμο και ένα κεφάλι σαν κόλο, έτσι και χαμογελάσεις, φιλάρα, να είσαι σίγουρος ότι ξεκινάς καριέρα στον χώρο του modeling. Με το δικό σου θράσος, μπορεί. Α, συγγνώμη, δεν είναι θράσος. Δεν είναι θράσος. Απλά νιώθω την υποχρέωση να διαταράσω τη μοναξιά του άλλου. Πρώτον, δεν νιώθω καμία μοναξιά. Και δεύτερον, νομίζω ότι αυτό παλιά το λέγανε καμάκι. Ναι, αλλά ας μην ρίχνουμε το επίπεδο. Καρτό τηλέφωνο. Το είδες, ε. Μπορώ να κάνω τώρα το τηλεφώνημα που λέγαμε. Ήταν η τελευταία μου μονάδα. Το φαντάστηκα. Και τώρα... Και τώρα... Και τώρα, ας πούμε, έναν καφέ. Θα προτιμούσα να μην σου γνωρίσω ποτέ το Μανώλη. Εμφανίζεται πάντα ξαφνικά, όπως και εξαφανίζεται. Ήταν το πιο παράξενο παιδί στη γειτονιά και δεν με εκπλήσει τίποτα από αυτόν. Ούτε και η απέτησή του να μου τηλεφωνεί μόνο στο θάλαμο απέναντι από την Ακρόπολη. Έχει για μένα μια δουλειά, λέει. Καλά λεφτά, γρήγορα και καθαρά. Δεν ξέρω αν το κινητρό μου είναι η τραγική οικονομική μου κατάσταση ή γιατί ο Μανώλης ξέρει να με βάζει σε μια ατμόσφαιρα film noir. Τι πρόσωπο. Μου έλειψε αυτό το φωτεινό πρόσωπο. Μη μιλάς. Μη μιλάς! Δεν ξέρεις πως κρατιέμαι να μην σε γεμίσω με φιλιά. Όχι εσένα ρε Καριόλη. Εσάν θα σε γεμίσω με σφαίρες. Μπροστά μου έχω ένα ανώτερο πρόσωπο. Ένα φωτεινό πρόσωπο και περιμένει τόση ώρα για σένα την κουράδα! Ζητά συγγνώμη τώρα. Τώρα δεν σκατόψυχε! Συγγνώμη. Σ' αγαπώ. Αυτό ήταν. Ο δρόμος της υπερβολής. Πού οδηγεί, ξέρεις. Στο παλάτι της Σοφίας. Θα συνεργαστούμε. Ποιητή μου. Η γοητεία του Μανώλη είναι το μίσος του για τις λεπτομέρειες. Χρωστάει πολλά, είπε, και χρειάζεται χρόνο για να τα βρει. Αυτό το χρόνο θα του τον εξασφαλίσει η πειθό μου σε συνδυασμό με το αθώο μου πρόσωπο που είναι η εγγύησή του για τις καλές προθέσεις. Δέχτηκα, μάλλον παρασυρμένος από την έφητη κλίση μου στο film noir, ξέροντας ότι γρήγορα θα το μετανιώσω. Κοίτα, για μένα το καφέ είναι μια παγίδα. Παγίδα της ποίησης. Το κλαράκι πάνω στο κράνος, για να μοιάζει με θάμνος. Το καμουφλάζ. Και μόλις η στιγμή καθίσει πάνω στο κλαράκι, δικιά μας. Και αν δεν κάτσεις στο δικό μας το κλαράκι... Τώρα γιατί το κάνεις αυτό.
Αφού είσαι δικός μας κι εσύ, έχω καταλάβει. Το κεφάλι σου βράζει και δεν το ξέρεις. Καλώς. Και με τι είπαμε ότι ασχολείσαι? Είμαι ληστής τραπεζών. Δεν μου φαίνεσαι για τόσο σκληρός τύπος. Και γιατί σου φαίνομαι? Για τίποτα. Κόβει το μάτι σου. Δεν μπορεί, με κάθε ασχολείσαι κι εσύ. Είμαι ειδικός περί των γενικών. Καλλιτέχνης. Δεν το πιστεύω. Ξέρεις ο... Πάω. Είναι ο... Ο Λαέρτης Βαρκάδος. Ποιος? Ο Λαέρτης Βαρκάδος. Ο συγγραφέας. Δεν θέλω να χαθεί ο ενθουσιασμός για τον Λαέρτη. Αλλά δεν τον έχω ακούσει ποτέ. Ξέρεις, τώρα κυκλοφορεί η τέταρτη έκδοση του τελευταίου του βιβλίου. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Και εσύ? Εγώ αυτή την εποχή γράφω τίτλους από βιβλία που κάποτε θα γράψω. Κι έτσι βγάζεις λεφτά? Επιβιώνω μάλλον από σύμπτωση. Δεν είναι και άσχημα. Ούτε επάγγελμα. Ούτε όνομα. Για σένα και για απόψε, Μέγας Ανατολικός. Μέγα Ανατολικέ, εγώ είμαι απλά η Σοφία. Σοφία. Όσο για το επάγγελμα, ας είμαστε λίγο φιλόδοξοι. Το μόνο επάγγελμα που πραγματικά μου ταιριάζει, νομίζω ότι είναι το επάγγελμα του Θεού. Μήπως σας βοηθώ. Κάθε πρωί σκέφτομαι ότι αυτή είναι η πρώτη μέρα της επόμενης ζωής μου. Είναι άλλη μια μέρα που θα προσπαθήσω να μην κάνω τίποτα. Είναι το μόνο πράγμα που ξέρω να κάνω πολύ καλά. Αυτό μου δίνει την επιστημονική ιδιότητα του ερευνητή του χαμένου χρόνου. Εντάξει, δεν είναι λογικό, αλλά τουλάχιστον είναι αισιόδοξο. Και εσύ? Πώς επιβιώνεις? Εγώ είμαι στυλίστρια. Στυλίστρια? Μόδα. Δεν ξέρεις τι είναι στυλίστρια? Κάτι έχω ακούσει. Περιοδικά. Πολλά ταξίδια. Ταξιδεύεις? Όχι. Χάνεις. Μπορεί. Τώρα θα πάει μόνο βασιά. Έχεις πάει? Ποτέ. Ποτέ. Εξωτερικό. Καλά. Τι ζωή ζεις αν δεν ταξιδεύεις? Δεν μου λες. Εγώ τώρα ποιος είμαι? Ο μαλάκας είμαι? Δεν εννοώ κάτι τέτοιο. Δεν με ενδιαφέρει τι εννοείς. Μήπως η δουλειά σου είναι να κάνεις τους άλλους να νιώθουν κορόιδα. Στη λίστρια δεν είπαμε? Σ' απογοήτευσα. Γιατί να με απογοητεύσεις? Σωστά. Δεν με απογοήτευσες. Νομίζω ότι δεν έχω καμία επαγγελματική ικανότητα. Δεν έχω σπουδάσει κάτι συγκεκριμένο. Διαβάζω τυχαία. Άλλα διαβάζω, άλλα καταλαβαίνω. Θα μπορούσα όμως να πω ότι παράγω καλλιτεχνικό έργο. Περιφέρομαι στην πόλη. Θα έπρεπε να πάρω επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Γιατί δηλαδή πληρώνουν κάποιον να κάνει ένα άγαλμα και να μην πληρώνουν εμένα να περιφέρομαι στην πόλη. Σαν κινούμενο γλυπτό, ας πούμε. Κολοχώρα δεν καταλαβαίνει τους καλλιτέχνες. Πάρε ένα καφέ. Ήπια αρκετούς στο νοσοκομείο.
Είναι και αυτή αυτόματη. Πώς είναι ο εξάδελφος? Αυτός καλά είναι. Η μάνα του είναι σκάτα. Την έχουν φλωμώσει οι κολόγια της στα ψυχοφάρμακα. Και κάνουν και καζούρα οι επίορκοι. Πάντως ομολογώ πως πρέπει να είναι πολύ γυμνασμένο άτομο ο εξάδελφος. Ναι, την ψάχνει με τη γυμναστική. Και οι κολογιατροί, οι κυλαράδες, κάνουνε χαβαλέ. Είναι κομπλεξική και δεν μπορούν να το κάνουνε κι αυτοί. Πώς τον πήγατε στο νοσοκομείο? Δεν μπορούσε καν να μιλήσεις. Άμα σπάσει ο αυχένα, δεν μπορεί να κινηθείς. Και δεν ξέρανε ποιον να πάρουν πρώτον, αυτόν ή τη μάνα του. Τι σου είναι και αυτές οι μανάδες, αδιόρθωτες, μπαίνουν και διακόπτουν. Εκεί το πάθω το ατύχημα. Μπαίνει ξαφνικά μέσα η μάνα του, τη βλέπει ότι σοκάρεται, κάνει μια απότομη κίνηση, σπάει ο αυχένας του και μένει με τα αρχίδια στα μάτια. Τι να πω. Όχι, εγώ τον παραδέχομαι. Τόση γυμναστική για να μάθει να κάνει τσιμπούκια στον εαυτό του. Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης. Είναι δύσκολο αυτό. Πρέπει να κάμψεις τόσο πολύ τη σπονδυλική στήλη που σε πονάει, πονάνε τα άλατα, σε τραβάει μέσα σου. Είναι πολύ δύσκολο. Ναι, ρε, αθλούμε. Υπάρχει κανένα πρόβλημα? Πρόβλημα? Α, πρόβλημα. Δεν γαμηθείτε, ρε. Γαμιέστε! Άντε γαμηθείτε! Γαμιέστε! Και από... κορίτσι, τι γίνεται? Τι ερώτηση είναι αυτή? Λογική. Ξέρω εγώ. Μήπως... λέω. Δεν σ' αρέσουν τα κορίτσια? Ξέρω εγώ. Άστα αυτά, λέγε. Η αλήθεια είναι ότι δεν χαλάω πολύ ενέργεια στο σεξ. Και... πού χάλασε ενέργεια? Ξέρω εγώ. Όλο ξέρω εγώ και ξέρω εγώ. Πολύ βαρετός μου φαίνεσαι. Μάλλον. Εσύ? Εγώ, τι? Εσύ από... Ξέρω εγώ. Είδες, και γιατί να ξέρω εγώ? Χρειαζόμαστε μοντέλα. Ωραίες, πλούσιες, ταξίδια. Δεν μένεις και πολύ μαζί τους. Πέτα από το ένα μοντέλο στο άλλο. Αυτή θα είναι η επόμενη κίνησή μου. Γεμάτα υποσχέσεις. Το περπάτημά τους να μορφαίνει κάθε απέσιο πράγμα. Και ξέρεις, έχουν βαρεθεί τους τύπους με τις κορμάρες και τους λεφτάδες. Κάθε μοντέλο που σέβεται τον εαυτό του ψάχνει κάποιον σαν και εμένα. Ο Θεός θέλει την αρμονία. Μικρά βυζιά, μεγάλα βυζιά, διάφοροι κόλλοι. Ο Θεός είναι δίκαιος, δεν γαμάει από εδώ και από εκεί. Αυτός μοίρασε κόλλους και βυζιά, με Σοφία. Αν έχετε παράπονο, να του το πείτε. Βλέπετε τα περιοδικά και τρώτε το παραμύθι, αλλά απλώς αυτές οι γκόμενες δεν υπάρχουν. Είναι όλα κόλπα του φωτογράφου. Οι σιλικόνες. Η κόλπα του γραφίστα. Ο Θεός έδωσε το στήθος για θυλασμό, όχι για να είναι όρθιο. Ό,τι δεν είναι λειτουργικό είναι ανώμαλο. Είναι απάτη, είναι φρικιά της ομορφιάς. Κάνουν εμάς φυσιολογικές γυναίκες να φρικάρουν. Αλλά όχι, τέρμα. Κορόιδα είναι μόνο οι άντρες. Και πρέπει να συνέλθουν το γρηγορότερο δυνατό, γιατί αλλιώς κινδυνεύει το ανθρώπινο είδος. Έχω την εντύπωση ότι δεν χαλαρώνεις ποτέ. Αν χαλαρώσω, θα χάσω το στυλ μου. Ναι, αλλά μπορεί να γίνεις πιο γοητευτικός, ίσως. Και τι έχω να κερδίσω από τη γοητεία? Να σε ερωτεύονται γυναίκες. Προτιμώ να σε ερωτεύομαι εγώ. Τέτοια νοτερότητα, Όχι, όχι. Απλά με ενοχλεί να ακούω ότι σ' αγαπώ. Ξέρεις, είναι πολύ ύπουλο. Κρύβει μια ερώτηση. Το μ' αγαπάς. Ο άλλος λέει σ' αγαπώ. Για να σου ζητήσει ένα λογαριασμό. Για να του πεις και εσύ αν τον αγαπάς. Είναι πολύ ύπουλο. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το αναλύεις τόσο πολύ. Συγγνώμη, μπορώ να... Συγγνώμη. Δεν είναι ότι τα αναλύω, είναι ότι τα λέω. Μάλλον δεν πρέπει να τα λέω. Ωραία τα λες πάντως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι πάντα. Κρίμα. Κρίμα που δεν τα λέω πάντα ωραία. Δηλαδή εννοείς ότι τα πάω καλά. Καλά τα πες. Μέρσι. Μιλάω πολύ, Αλλά εντάξει. Και λέω τα μισά πώς τα σκέφτομαι.
Φαντάζομαι να τα έλεγες κιόλα. Νόμιζα ότι θα έλεγες ότι εγώ τα λέω πάντα ωραία. Δεν πειράζει. Ξέχασέ το. Ξέχασέ το. Πάντα ωραία τα λες. Merci. 14,600. You can't leave it all to chance. You have to know how many coffees you have till the end of your life. Let's say you live 40 more years. Minimum one coffee per day, that makes 14,600. You think they're enough? Think about it. 14,599, you're minus one. Όλα καλά. Ωρό μου. Χαίρε, δάφνος δε φοιμίτη. Χαίρε, εραστή της περιπέτειας. Δεν θα μου πεις τι θα κάνω. Πού και πότε. Τι πού και πότε. Είσαι έτοιμος. Γεννήθηκα έτοιμος. Τι φωνή. Λατρεύω αυτή τη φωνή. Χάρη στο Μανώλη, ανακάλυψα ότι τα καρτοτηλέφωνα δέχονται κλήσεις και σταμάτησα να ανησυχώ για τους απλήρωτους λογαριασμούς μου. Κάθε φίλος ξέρει ότι για να με βρει, αρκεί να μου κλείσει ένα ραντεβού στο αγαπημένο μου θάλαμο. Η αλήθεια είναι ότι πήγα κάπως απροετοίμαστος. Θα τους έλεγα ότι ο Μανώλης είχε κάποιες δυσκολίες, αλλά οπωσδήποτε θα τους επέστρεφε τα λεφτά. Αλλά αν με ρώταγαν γιατί δεν ήρθε αυτός, ή το ποιος είμαι εγώ και γιατί ανακατεύομαι, απορώ γιατί ο Μανώλης διαλέγει εμένα για τέτοιες περιπτώσεις, αφού ξέρει την ολοκληρωτική μου ανικανότητα να στήσω ένα σχέδιο. Αυτός είναι. Δεν είναι αυτός. Είσαι βέβαιος. Και βέβαια είμαι βέβαιος. Τώρα τι κάνουμε. Μην εξαντλήσει, συγκεντρώσου. Και εσύ. Τι κι εγώ. Δεν πρέπει να συγκεντρωθείς κι εσύ. Θα συγκεντρωθούμε και οι δύο. Κι αυτός. Χαλάρωσε. Μπορείς να χαλαρώσεις. Πρέπει να μάθεις να χαλαρώνεις, αλλιώς δεν θα πας μπροστά. Συμφωνεί. Σωστά. Και τώρα θα μιλήσει αυτός. Μίλα. Μίλα, ε. Μίλα, ρε. Μίλα, ρε. Δεν θα μιλήσεις, ρε. Γιατί δεν μιλάς, ρε. Και τι να πεις, ρε. Μίλησε. Τι είπε. Δεν ξέρω. Θα πει τώρα. Με στέλνει ο Μανώλης. Υπάρχει ένα πρόβλημα, μου είπε, και σας παρακαλεί να... Μέχρι εδώ. Η δουλειά βρωμάει. Σπάσε το κεφάλι. Μου είπε να σας πω ότι... Θέλω να μιλήσουμε. Τα λεφτά που μου δώσες για το καράτε, γραφτήκα στον παλέτο. Μάκη, τι είναι αυτά που λες. Θα καταστρέψουμε την καριέρα μας. Κινδυνεύουμε. Παίζεις άσχημο παιχνίδι, κύριος. Πάμε να φύγουμε. Τελικά ήταν πιο εύκολο από ό,τι περίμενα. Ο Μανώλης θα ενθουσιαστεί. Η επένδυσή του στο αθώο μου πρόσωπο ήταν απόλυτα επιτυχημένη. Το οργανωμένο έγκλημα λύγησε από τη δύναμη της πυθούς μου, αλλά και από το πάθος του Μάκη για τον μπαλέτο. Μίλα. Έχω αποφασίσει όταν πεθάνω να μείνει κάτι πίσω. Γι' αυτό έχω αποφασίσει η ποιήση να είναι σημαντικό μέρος της ζωής μου. Πρέπει να βγάλουμε λεφτά. Ακού τον άνεμο, άκου. Ακού. Το χιόνι που πέφτει απαλά. Εσύ... είναι καλοκαίρι. Καιρός όμως περνάει γρήγορα. Έτσι δεν είναι. Καλά Χριστούγεννα. Με στην αγκαλιά του Αγίου Βασίλη, ο άνεμος φυσάει μακριά. Το
το χιόνι που πέφτει απαλά. Ποίηση, μόνο ποίηση και μια κραυγή. Λίγο πριν ο καιρός κυλήσει γρήγορα και οριστικά. Τελικά αν μου ζήταγες να χαρακτηρίσω το Μανώλη, θα ήταν μια χριστουγεννιάτικη ιστορία στην καρδιά του καλοκαιριού. Στα άδεια τρόλεϊ ακούω τη σιωπή του πλήθους. Μια σιωπή γεμάτη από τον πόθο να πετάξεις, χωρίς να έχεις που να πετάξεις. Καμιά φορά σκέφτομαι ότι μετά από 70 χρόνια κάποιος μπορεί να σταθεί σε ένα άδειο αντίστοιχο τρόλεϊ και να ακούσει τη σιωπή του πλήθους. Ναι, αλλά δεν θα είναι η ίδια σιωπή. Θα είναι η σιωπή ενός άλλου πλήθους. Δεν θα είμαστε εμείς. Μία μέρα! Αύριο! Όχι! Αύριο και μία μέρα! Αυτή η μία μέρα είναι το κλειδί της επιτυχίας. Μεθαύριο! Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να την πάρεις αμέσως. Αφού αυτή σου δώσε το τηλέφωνό της, εσύ είσαι αυτός που καθορίζει το παιχνίδι. Θα την βασανίσω, θα την πάρω μετά από 3 μέρες. Και γιατί δεν την παίρνεις μετά από 2 εβδομάδες. Να της πεις ότι βρήκες το τηλέφωνό της τυχαία ανάμεσα στα χαρτιά σου, να τη ρωτήσεις πού γνωριστήκατε, γιατί δεν την πολύ θυμάσαι. Και αν σε παίρνει, να τη βάλεις να σου διηγηθεί πώς είναι. Και αν όλα αυτά μέχρι εκεί πάνε καλά, θα την πιέσω να θυμηθεί αν την έχω γαμίσει. Είσαι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Εγώ! Είσαι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Είμαι ο κυρίαρχος. Θα την κονιορτοποιήσω. Έφυγε! Δεν είμαι σίγουρος, αλλά θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, ήμουν γεμάτος βεβαιότητες. Και τώρα όσο περνάω ο καιρός, αρχίζω να αμφιβάλλω όλο και για περισσότερα πράγματα. Κανονικά πρέπει να γίνει το ανάποδο, νομίζω. Δεν ξέρω. Καμιά φορά νομίζω ότι όλα αυτά που ζω είναι ιστορίες που έζησε κάποιος άλλος. Μάλλον τα ονειρεύτηκα. Κάτι τέτοιο. Α, επικίνδυνο αυτό. Έχεις επενδύσει πολλά στα όνειρά σου. Εσύ τι όνειρα έχεις? Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω. Τα βαριέμαι και τα ξεχνάω. Είσαι κυνικός? Όχι. Πάντα έτσι ήσουν? Υποθέτω πως κάποτε ήμουν ένα γλυκό αγόρι. Και τι ονειρευόταν το γλυκό αγόρι? Α, δεν θυμάμαι. Πραγματικά δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι τι ονειρευόμουν παιδί. Αποκλείεται. Όλοι αυτό μου λένε. Τι ήθελες να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Μόνο για μια στιγμή νομίζω ότι σκεφτόμουν όταν μεγαλώσω να μην γίνω άντρας. Δεν μας τα λες καλά. Κοίτα, αν το ρίχνουμε σε χλαμάρα, να το κόψω, έτσι. Καλά, εντάξει, μη θυμώνεις. Θα θυμώνω. Καλά, θύμωνε. Αλλά πες μου. Δεν ήθελες να γίνεις άντρας. Τι ήθελες να γίνεις? Κάτι καινούριο. Κάτι που θα το ανακάλυπτα εγώ. Τα κατάφερες?
Και του πιάνω την κουβέντα έτσι στο άσχετο εκεί στην μπαρ. Του λέω πόσο γαμό είναι το όνομά του Τόλης. Μου κάνει μια πλακίτσα για τη λαϊκότητα του Θανάσης. Τέλος πάντων, με ρώτησε με τι ασχολούμαι. Δεν απάντησα για να μην τον κομπλάρω. Ύστερα με ρώτησε αν γαμάω κανένα καλό μουνί. Γιατί αυτός είπε ότι του έχει φορτωθεί μια πατσαβούρα. Όχι, είπε πατσαβούριτσα. Και έχει τώρα ραντεβού με ένα τρομερό μουνί που τον έχει στήσει. Και εμφανίζεται, Θεέ μου, τι ήταν. Τι σάρουση. Ένα μοντέλο. Η ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο. Για ένα καλύτερο αύριο. Η ελπίδα του ανθρώπινου είδους με κάποιον Τόλη. Που μου έριξε διακριτικό βλέμμα για να φύγω. Και έφυγα. Και μπαίνει μέσα στο μπαρ που καθόρουν με τον Τόλη και κάθεται απέναντί μας προκλητικότατα. Και χαιρετιούνται. Και χαιρετιούνται. Πού το ξέρεις αυτόν, λέω στον Τόλη. Α, μου λέει, μην τον βλέπεις έτσι. Είναι συγγραφέας και δημοσιογράφος, ήταν χρόνια στην Αγγλία. Δεν μπορώ να αρθρώσω λέξη και μου πετάει τη χαριστική βολή. Πολύ ψαγμένο άτομο, ήταν 3 χρόνια στο Σεράγεβο. Τότε μου ήρθε μια άγρια χαρά, μια γλυκιά γεύση στο στόμα. Τόλη μου, του λέω, το παλικάρι τρόπος του λέγει απέναντι. Είναι, έχει τελειώσει τη σχολή Κορέλκο, έχει δουλέψει σαν πίτσα μπόι και ασφαλιστής. Α, και ξέχασα να σου πω, είναι ο διακορευτής μου και η τελευταία 11χρονη σχέση μου. Τη γλυκιά που είναι η εκδούλευση στο διάβολο. Ο Τόλης κοκκίνησε, αλλά πολύ ψύχρεμα. Πήγε προς το μέρος του, κάτι του είπε. Έπρεπε να τους δεις πλάι-πλάι. Φύση με τις αμαρτίες σου, φύση με τις αδικίες σου. Μετά από λίγο ο Τόλης γύρισε, μόνος του, και μου λέει μισό τους μαλάκες που νομίζουν ότι μπορούν να με κοροϊδέψουν. Αρχίζω γυμναστήριο, το είπα. Ευχαριστώ. Θέλω να σου πω κάτι. Αλλά μην το πάρεις στραβά. Αυτό δεν μπορώ να σου το υποσχεθώ. Δεν πειράζει. Εγώ θα το πω έτσι κι αλλιώς. Δεν μπορώ να καταλάβω πότε μιλάς σοβαρά και πότε κάνεις πλάκα. Ούτε κι εγώ. Ναι, αλλά... Είναι η προσωπική μου τραγωδία. Τότε... Σε παρακαλώ. Είναι ένα μυστήριο. Α. Μήπως μπορείς να μου λύσεις ένα άλλο μυστήριο. Εδώ και 2 λεπτά ακουμπάς το πόδι σου στο πόδι μου. Μου την πέφτεις. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλή νύχτα. Συγγνώμη. Συγγνώμη! I got the solution, my friend. Found a way to double my life. Coffees. We said with one coffee per day, we have 14,600 coffees for the rest of our lives. But with 2 coffees per day, we still have 29,200. Coffees make your day last longer. And so your life gets longer. Coffees and dancing. It's crazy, huh? Στο κατρέναν του ραδιοφώνου μου με περιμένουν όλες οι πόλεις που ονειρεύτηκα. Βαγδάτη, Πράγα, Νέα Ορλεάνη. Στέλνουν τους ήχους τους μέσα από μεσαία κύματα και σύννεφα παρασίτων. Είναι από εκείνα τα παλιά ραδιόφωνα, τότε που όλα τα ταξίδια έξω από την πόλη ήταν πολύ μακρινά, έως και αδύνατα. Τότε λοιπόν, με μια κίνηση της βελόνας, βρισκόσουν από την Αθήνα στη Βαγδάτη και με μια πιο απαλή κίνηση από τη Βαγδάτη στη Ταγκέρη. Ίσως σε κάποιο μέρος του κόσμου, σε κάποιο άλλο κατράν, κάποιος ακούει μέσα από τα παράστατα την Αθήνα
μια τόσο μακρινή πόλη για αυτόν, όσο μακρινή και για μένα. Σούπα, χέρι τους. Αυτή είναι του χεριού μας. Ξέρεις ποιον ήταν προχθές? Τη Βασούλα, πυγμένη στον λίπος, μέσα στα σκατά, λες και την έκτισα. Ποια τη Βασούλα, που κάβλωνε όλο το λύκειο, που τον παίζαν όλοι, και η μέσα και η έξω. Ξέρεις τι είναι να είσαι δευτέρα λυκείου και να είσαι καψούρης, ρε. Πού να ξέρεις. Ξέρεις. Δεν ξέρεις. Μου ήθελα να πάρω ένα κομπρεσέρ, ένα γκασμά, τίπλο. Κομπρεσέρ, καλύτερα. Για να την πλακώσω. Και να τη ελευθερώσω από το λίπος της. Από τη μιζέρια της. Από τη μιζέρια που τη φυλάκισα. Να την κλέψω, ρε, να την παντρευτώ. Ξέρεις τι είναι να είσαι δευτέρα λυκείου και να είσαι καψούρης. Πού να ξέρεις. Ο Μανώλης δεν έχει κανένα ταλέντο στο να πείθει. Απλά ξέρει να υπνοτίζει. Θα δει. Σίγουρα θα έρθει. Τι σε κάνει να είσαι σίγουρος? Κοίτα εδώ μέσα. Τι βλέπεις? Άστο. Θα σου πω εγώ τι βλέπεις. Έχω όλα μου τα δόντια. Από την ημέρα που γεννήθηκα δεν μου έπεσε ούτε ένα, και ξέρεις γιατί? Άκου το λοιπόν κατάμουτρα, κύριος. Έφτασα εδώ που έφτασα γιατί έχω σιδερένια πειθαρχία. Όλη μου τη ζωή αυτό έλεγα. Θάρρος, φίλε μου. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και πάνω απ' όλα την παράδοση. Παράδοση. Τι νομίζεις, ε? Ότι είμαι κανένας αυτοδημιούργητος? Πάμε να φύγουμε. Δεν καταλαβαίνω αυτός μαλάκας τίποτα. Μπράβο, Μάκη. Πάμε να φύγουμε. Μάκη. Αναρωτιέμαι τι να σκέφτονται για μένα. Όχι, ρίσκο. Όλοι έχουμε ανάγκη να νιώθουμε ότι κάτι συμβαίνει, ειδικά όταν δεν συμβαίνει τίποτα. Ωραίοι τύποι, με κάτι χορευτικό στο περπάτημα. Είμαι συλλέκτης. Αλλά όχι σαν αυτούς που μαζεύουν παλιά αυτοκίνητα και τζουκμπόξ και τέτοια. Εγώ μαζεύω το πιο άγριο και φοβερό πράγμα στον κόσμο. Στιγμές. Και πώς γίνεται αυτό? Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και παράξενη διαδικασία. Να. Αν τώρα, λόγω χάρη, ηχογραφήσω το βήμα σου και το ακούσεις μετά από 40 χρόνια, όταν θα είναι πια γερασμένο και τελείως διαφορετικό από το βήμα της νιώτης, τότε θα έχει τεράστια αξία. Και εγώ θα το έχω διαφυλάξει. Μαζεύω μηνύματα σε τηλεφωνητές, σημειώματα σε χαρτοπετσέτες. Το φαΐ είναι στην κουζίνα. Τι νόημα έχει αυτό? Αυτή την κάπνισα εγώ κάποια στιγμή της ζωής μου που έπρεπε να πάρω μια πολύ σημαντική απόφαση. Τη δικιά της δεν τη βρήκα ποτέ. Μπορώ να την κρατήσω? Γιατί? Γιατί μάλλον θα πάρεις μια πολύ σημαντική απόφαση. Και τι νόημα θα έχει? Αυτό θα το μάθεις μετά από μερικά χρόνια. Σου. Δεν ξέρω ποια απόφαση νοούσε. Αλλά σημασία έχει ότι πραγματικά το εννοούσε. Βασούλα!
Το δικό σου όνειρο. Για απόψε, είσαι εσύ. Μάλιστα. Είναι πρώτη φορά που σε βλέπω αμήχανο. Μάλλον έτσι θα ήταν εκείνο το αγόρι. Μάλλον. Καλά, δεν επιμένω. Δεν θέλω να σε πιέζω. Μη γίνω και φιάλτη σου. Οι φιάλτες μου κάνουν καλό. Με ξυπνάνε. Λοιπόν, αγαπητέ Τέρι, οφείλεις να ξέρεις ότι η δεκαετία που διανύουμε είναι η δεκαετία του τηλεφωνητή. Π.χ. ένα σωστό μήνυμα, ένα σωστό τηλεφώνημα μπορεί να σε πάρει στον παράδεισο, ενώ ένα λάθος στην απόλυτη κόλαση. Φαντάσου δε ότι μπορεί να παίζει το μήνυμά σου στις φίλες της και να βγάζεις και γέλιο. Εγώ λέω να την πάω από το κινητό για γκλάμορ. Όχι, Τέλη μου, όχι, αγόρι μου, όχι! Άφησε το κινητό! Σε θέλω απλό, απέριτο, δωρικό! Όλα θα παιχτούν εδώ στη φωνή. Όλα! Και να ξεκαθαριστεί από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχεις ανάγκη την απάντησή της. Είσαι ένας χομπίστας. Είσαι ένας χομπίστας. Θέλω βαθιά φωνή αισθησιακή να τη διαπεράσεις όλη της το κορμί. Έτσι, και όχι λεπτομέρειες. Όχι λεπτομέρειες. Ποιος είσαι και τέτοια. Σε θυμάται. Οφείλει να σε θυμάται. Επρός, πάρ' την τώρα. Τηλεφώνησε την. Χάρισε της αυτήν την εμπειρία. Και όχι λεπτομέρειες. Όχι λεπτομέρειες, Τέλη. Οφείλει να σε θυμάται. Είμαι η Λίτσα. Αφήστε μήνυμα. Ναι, γεια. Είμαι ο... δεν μπορώ. Και μόνο που ακούω τη φωνή της στον τηλεφωνητή, διακατέχουμε από αίσθημα κατωτερότητα. Σκέψου την αγωνία της μόλις ακούσει το ημιτελές σου μήνυμα. Δώσ' της άλλη μια ευκαιρία. Πάρ' την ξανά τηλέφωνο, να ακούσει αυτή την υπέροχη φωνή. Είμαι η Λίτσα. Αφήστε μήνυμα. Ναι, είμαι ο Τέλης. Δεν μπορώ. Δεν είπαμε ότι σε θυμάται. Δεν επιτρέπεις τον εαυτό σου να μην σε θυμάται. Είπες και το όνομά σου. Λάθος. Πάρ' την ξανά τηλέφωνο. Παίξε με το θύμα σου. Σαρκοφόρο τέρας. Τίγρη! Χομπίστα! Είμαι η Λίτσα. Αφήστε μήνυμα. Ναι! Είμαι ο Τέλης που με ξέρεις. Πάρε με στο τηλέφωνο μου 0944-956-724. Να με πάρεις! Άμεσος, απλός, δωρικός, λιτός! Χομπίστας. Τελικά δεν ήταν τόσο δύσκολο. Την έπεισες, αγόρι μου, με τη φωνή και την απλότητά σου. Είμαι η Λίτσα. Αφήστε μήνυμα. Λίτσα, από ό,τι αντιλαμβάνεσαι, είμαι ο Τέλης. Λέω απόψε που έχει φεγγάρι και καίνε τα κεριά μόνο για μας, να βρεθούμε στην παραλία σε μια ερημική ακρογιαλιά. Τέλη. Λίτσα! Μη διανοηθείς να με ξαναπάρεις. Τι αγίνεσες? Τι χτύπησες αλίπητα χομπίστα? Μη διανοηθώ να την ξαναπάρω. Τουλάχιστον δεν έμεινες με την αφιβολία. Τελικά, αυτό εννοούσες όταν έλεγες ότι ξέρεις ανθρώπους της νύχτας. Ε, τι νομίζεις, τίποτα αφλόρους μπάρμαν. Ξέρω τους ανθρώπους κλειδιά. Μ' αρέσει που κυριολεκτείς. Αν και σπανίως κυριολεκτώ, για σένα κάνω μια εξαίρεση. Έχει πάντα μαζί του τα κλειδιά όλων των μαγαζιών της περιοχής. Α, ο κλειδοκράτορ δηλαδή. Ορίστε. Τίποτα. Τελικά θα μας δώσει τα κλειδιά.
Κοίτα, ξέρω εγώ, ο στόχος μας είναι καθαρά καλλιτεχνικός και φαντάζομαι θα συγκινηθεί. Πρωτότυπος, αν μη τι άλλο. Με το ποδηλατάκι του. Δεν στο είπα, θα σε εντυπωσιάσω. Θα με εντυπωσιάσεις αν διατηρήσεις τις υποσχέσεις σου. Να μην μιλάς. Ναι, αλλά για να μην μιλάω πρέπει να βρεθώ στο κατάλληλο περιβάλλον. Στο βασίλειο της σιωπής. Ένα σεκιουριτάς με ένα ποδήλατο θα μας δώσει το κλειδί για το βασίλειο της σιωπής. Τελικά, με εντυπωσίασες. Να κάνω καλύτερο ζέσταμα. Νομίζετε του τόπου, του τόπου. Εκείνος έγινε άλλος άνθρωπος, άρχισε να ουρλιάζει και θα μου πεις εσύ για γυμναστική που δεν έχεις κουνήσει ποτέ τον κόλο σου. Εγώ θα σου πω τι θα κάνεις. Και αν δεν γουστάρεις, αντιγιά. Έτσι μου είπα, αντιγιά. Εγώ τι να πω. Τώρα έχει εξαφανιστεί. Με πήγε στο νοσοκομείο και εξαφανίστηκε. Ούτε τις ακτινογραφίες περιμένει να πάρει. Δεν γινόταν αλλιώς. Έπρεπε να του ορμήξω. Τελικά έπεσαν μόνο δυο μπουνιές. Δηλαδή, εγώ τις έφαγα. Χτες έγινα 30 και πήγα να τη βρω. Ήταν κι αυτός εκεί. Ψύχρεμος, ωραίος, άνετος. Του όρμηξε. Τόσες μέρες στο κρεβάτι αναρωτιόμουν πώς έφτασα μέχρι εδώ. Θυμάμαι στα 18. Σκεφτόμουν πώς θα είμαι στα 30. Έβλεπα τον εαυτό μου φοβερό και τρομερό. Αυτό που είμαι τώρα, εδώ που είμαι τώρα, ούτε που περνούσε από το μυαλό μου. Και όπως πέρασαν τα χρόνια μέχρι τα 30, θα περάσουν και μέχρι τα 40. Κάποιος τόλης θα βρεθεί και τότε να μου ρίξει δυο μπουνιές. Ίσως τελικά είναι ο μόνος τρόπος για να αλλάζουν οι εποχές. Τι να πεις. Δεν ξέρω. Πες μια ιστορία. Τι ιστορία θες να ακούσεις? Μια ιστορία αγάπης. Όλες οι ιστορίες αγάπης είναι ίδιες. Μέρος πρώτο, είσαι για μένα το παν. Μέρος δεύτερον, γίνε για μένα το παν. Μέρος τρίτο, πάλι εσύ είσαι. Πολύ σύντομη ιστορία αγάπης. Όπως αυτή η βροχή. Πάμε. Είσαι ένας ευγενικός άνθρωπος. Σε ονειρεύτηκα χθες βράδυ. Πουλιά. Φτερουγήσαν μέσα από τα μαλλιά σου. Και μετά,
Μια ήσυχη βροχή. Σκάσε, ρε! Πουλιά φτερού γύσερ μέσα από τα μαλλιά σου. Και μετά, μια ήσυχη βροχή. Είσαι ένας ευγενικός άνθρωπος. Αλλά έχουμε αρχίσει να κάνουμε την ψυχραιμία μας! Πες μου ότι τώρα θα μας περιμένει αυτός! Από ό,τι φαίνεται, η αποστολή μου τελείωσε. Ο Μανώλης μάλλον θα πρέπει να καταφύγει σε άλλες μεθόδους. Δεν ξέρω αν τα κατάφερα ή όχι. Εξαλλού τι σημασία έχει. Αυτό που ίσως να έχει μια κάποια σημασία είναι ότι δεν θα τους ξαναδώ ποτέ. Άρα ο Μάκης θα αφιερώσει τη ζωή του στον παλέτο και το αδίστακτο αφεντικό του θα με ξανονειρευτεί. Πουλιά να φτερουγίζουν μέσα από τα μαλλιά μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα μας κάνεις καφέ? Βεβαίως. Εγώ ένα ελληνικό διπλό. Εγώ ένα γαλλικό. Ξημερώνει. Καφές. Καλώς. Ναι. Κρίμα που έρχεσαι πάντα μόνος σου εδώ. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί? Γιατί όταν έρχομαι εδώ, έρχομαι γιατί νιώθω την ανάγκη να δω την πόλη ψηλά. Και ξέρω ότι όταν νιώθω την ανάγκη αυτή, πλησιάζει μια στιγμή που πρέπει να πάρω μια σημαντική απόφαση. Και από ό,τι ξέρεις, τις σημαντικές αποφάσεις πρέπει να τις παίρνουμε μόνοι μας. Ρε φίλε, πιάσε κάτι άλλο, θα μας πάρει ο ύπνος. Μπορείς να σταματήσεις να μιλάς. Δεν είναι τόσο εύκολο που νομίζεις. Άκου. Κλείσε μου τα μάτια. Κλείσε μου τα μάτια. Έλα. Και άκου. Me Muhammad Ali, man. He wasn't a boxer, man. He was a dancer. He fooled everybody. Every punch of his was a pirouette. Every knockdown a grand zeté. The moment he was to transform himself into an animal, he transformed himself into a poet, man. A poet. He preached to his opponent while he was dancing. And then hug him with his punches, just like a teenager showers his first love with kisses. I saw him this morning on television. He was old, could barely walk, but he was still dizzy. God, he was still dizzy from the dancing. Just like me from the punches, man.
See, I never moved. And she kept on hitting. I didn't dance. I never learned how to dance, man. Don't waste your talent. Let's dance. Me and you, let's dance, man. Come on, I need to dance. Let's dance, man, come on. Me and you, let's dance, man. Come on, I need to dance. Dance with me, come on. Come on, let's go. You wanna dance? Come on, I need to dance, man. Come on, come on. Let's dance, dance, dance. Come on, man, I wanna dance. Dance with me. Come on, man, dance. I'm tense. Come on, I need to dance. Remind me of Muhammad Ali. He wasn't a boxer, he was a dancer. He fooled everybody. The moment he was to transform himself into an animal, he transformed himself into a poet, man. But he was still dizzy. God, he was still dizzy from the dancing. Dance with me, come on. Come on, let's go. Καλύτερα να μας προλάβει η μέρα. Καλύτερα. Να έχουμε μόνο μια νύχτα. Χωρίς όμως ούτε ένα φιλί. Δεν υπάρχει χρόνος. Μπορεί να γίνει τώρα. Α! Μόλις θυμήθηκα τι ονειρεύτηκα να γίνω όταν ήμουν παιδί. Για λέγε. Ήθελα να κάνω κάτι πολύ χρήσιμο για την ανθρωπότητα. Να φέρω μια πέτρα από τη Σελήνη. Μια συγκεκριμένη πέτρα? Βεβαίως μια συγκεκριμένη πέτρα. Την είχα δει δίπλα στο πόδι ενός αστροναύτη σε μια φωτογραφία. Και ένιωσα ότι αυτή η πέτρα έπρεπε να έρθει στη γη. Πώς θα χωρίσουμε? Όπως συναντηθήκαμε. Και όσο για την πέτρα, ξέρω και θα τη φέρω. Για να στη χαρίσω! Έχουν περάσει μια εβδομάδα και τέσσερις μέρες που δεν σε έχω ξαναδεί. Μια εβδομάδα και τέσσερις μέρες μοιρασμένες σε καφέδες, μποξέρ, χορευτές, στο έσμα ύποπτους τύπους, με την τρέλα του Μανώλη, τη μοναξιά των πρωινών ξυπνημάτων. Απόψε ο Μανώλης, για να γιορτάσουμε το αίσιο τέλος της συνεργασίας μας, αποφάσισε να επενδύσει τα τελευταία του λεφτά σε δύο πουτάνες. Βέβαια, τι σχέση μπορεί να έχουν δύο πουτάνες με το μελοδραματισμό του Μανώλη? Τι σημασία έχει?
ξέρω γιατί, αλλά αυτό που θυμάμαι περισσότερο είναι ένα επεισόδιο που έχουν μπει στο διαστημόπλαιο κάτι τέρατα και έχουν πάρει τη μορφή του πληρώματος, των αντρών του πληρώματος. Θέλανε να κλέψουν τα καύσιμα από το Enterprise. Αυτό δεν ήταν που τα τέρατα ήταν με κάτι σαν πλοκάμια, σαν σκηνιά, με ένα τεράστιο μάτι στην κορφή και μπορούσε να τα δει μόνο ο κυβερνήτης. Ναι. Αυτό ήταν. Ένα μυστήριο πράγμα, ρε παιδάκι μου. Όλο αυτό το επεισόδιο θυμούνται από Star Trek. Είναι πολύ παράξενο το τι διαλέγει η μνήμη να κρατήσει. Εμένα μου αρέσει ο διεκτινισμός. Από πλανήτη σε πλανήτη. Και εμένα. Εμένα μου άρεσε ο Σποκ. Θυμάσαι, ρε, που μαζευόμασταν όλοι στα στάδιο με τα μπιλιάρδα. Τα στάδιο, ρε, τη φουρναράκι. Επειδή είχαν έγχρωμη τηλεόραση για να δούμε το Star Trek. Ερχόταν και η κυρία Ζούλα εκεί. Και ήταν συνέχεια μέσα στη στεναχώρια της. Με το Σποκ, για τα αυτιά του, πώς είναι έτσι το παιδί. Και που θα βρει δουλειά σε άλλο σύριαλ. Και ερχόταν ο Φουρναράκης να την παρηγορήσει και της έλεγε: Μη στεναχωριέσαι, κυρία Ζούλα. Είναι από άλλο πλανήτη. Και η κυρία Ζούλα, Σοφή, έλεγε: Και τι έγινε. Όλοι οι πλανήτες ήδη είναι. Λες να είμαστε εξωγήινοι κι εμείς. Πολύ παράξενο. Τελικά, πώς τελειώνει το Star Trek. Τελείωσε. Όπως όλα τα ωραία ταξίδια. Χάθηκαν στο διάστημα. Ωραίο τέλος. Ένα μεγάλο φινάλε. Γιατί δεν φαίνονται τα αστέρια. Τα κρύβουν τα φώτα της πόλης. Και γιατί δεν τα σβήνουν. Οι άνθρωποι φοβούνται. Προτιμούν μια φωτισμένη πόλη. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, θα μας γαμίσετε να φύγουμε. Εγώ θα μπορούσα να είμαι μεγάλη ηθοποιός. Μη γελάς γιατί θα το κόψω τώρα, εντάξει. Πρώτο έτος εγώ έκανα μια μύδια που σου τσουτσούρωνα την τρίχα από το θρήνο, ρε. Κλαίγαν όλοι. Τέλος πάντων, δεύτερο έτος έρχεται ένας τύπος και μου λέει, έλα να παίξει την επίδαυρο. Αυτή που θρηνεί τον αδελφό της που τον έθαψε, δεν θυμάμαι τώρα. Και εγώ κατάλαβα ότι δεν ήθελα αυτό από μένα. Και τι να κάνω, εκείνη τη στιγμή αποφάσισα να γίνω πουτάνα, γιατί σκέφτηκα ότι γιατί να πηγαίνω τζάμπα στην επίδαυρο να γαμιέμαι και να μην πληρώνω. Όχι, αγάπη μου. Εγώ σέβομαι τους αρχαιολογικούς χώρους. Πρέπει να φύγουμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πάντα είναι αργά, μωρό μου. Καληνύχτα. Ρε, παιδιά, να σας δώσω μια συμβουλή. Στις γυναίκες αρέσουν οι γοητευτικοί άντρες, αυτοί που μιλάνε λίγο. Να μιλάτε λιγότερο και να γαμάτε περισσότερο. Θα σας κάνει καλό. Καληνύχτα. Μα γιατί δεν φάγαμε τίποτα. Βάσε!
Κατσούλε! Αυτή εδώ είναι η τελευταία κόπα της συλλογής μου. Είμαι πολύ περηφανός γι' αυτή. Η μοναδική γυναικεία σε τόσες ανδρικές. Κι αυτή η γυναικεία, αλλά χωρίς κραγιόν και πολύ απογοητευμένη. Μου την έδωσε σήμερα μια γυναίκα αφού την κάπνισε και μου έλεγε για μια νύχτα που πέρασε με έναν άντρα. Φυσικά τίποτα δεν δίνεται τζάμπα. Είναι η αμοιβή μου για μια χάρη που μου ζήτησε. Πίστεψέ με, ήταν μια πολύ γενναιόδορη γυναίκα. Έχω μια παραγγελιά για σένα, ε. Είσαι έτοιμος. Ω υπεροκεάνιον, τραγουδάς και πλέχεις. Ηχούν οι φόρμιγγες της άπλετης χαράς μας. Με τα μηνύματα του ανέμου πρίμα πλώρα. Με τα πουλιά στα σύρματα των καταρτιών. Με την ηχό των αναμνήσεων σαν κανοκιάλια που τα κρατώ στα χέρια μου και βλέπω να πλησιάζουν τα νησιά και τα πελάγι. Να φεύγουν τα δελφίνια και τα ορτίκια. Κυνηγητές εμείς της γοητείας των ονείρων, του προορισμού που πάει και πάει, μα δεν στέκει. Όπως δεν στέκουν τα χαράματα, όπως δεν στέκουν και τα ρίγη, όπως δεν στέκουν και τα κύματα, όπως δεν στέκουν και οι αφροί των βαποριών, μήτε και τα τραγούδια μας για τις γυναίκες που αγαπάμε. Εξαφανίστηκε έτσι όπως και εμφανίστηκε. Ξαφνικά, σαν μια μπόρα. Μάλλον οι καταστάσεις έχουν αγριέψει γι' αυτόν. Οι τύποι της του Άστο είπαν καθαρά, πες του ότι τώρα θα μας περιμένει αυτός. Ναι, αλλά αυτός περίμενε μόνο τη βασούλα. Κλείνω τα μάτια και μέσα από το πλήθος έρχεται μια θάλασσα. Μέσα από τη θάλασσα έρχονται τα φτερουγίσματα των πουλιών. Μέσα από τα φτερουγίσματα θα έρθεις εσύ. Άσε με να σε εντυπωσιάσω.
στο κορμί και ξαναβλέπεις το φως σαν να ζουν χρόνια τυφλός και να σ' αέραζεστός για σε μια φορτωμένος φυσάει φουρκωμένος είναι φορές που δεν ξέρω γιατί κάτι νυχτώνει βαθιά και πενθεί και δε σου κάνει κανείς κι όπως γυρεύεις να βρεις λίγο λευκό να πιαστείς για σε μη στο σκοτάδι σαν άστρο ανάβει λευκό μου για σε μη σε μια φορτωμένος φυσάει βουρκωμένος λευκό μου γυαλί.